Τα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ, τι γίνεται, Στέργιο, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Για τη φανέλα πάντως οι πιο πολλοί στέκονται στο ότι τα νούμερα είναι περισσότερο διάκριτα. Γιατί πέρσι λίγο ήταν κάπως μυστήρια τα νούμερα στις φανέλες. Αυτό είναι το πρόσωπο. Ήταν λίγο μακρόστενα και μπέρδευε στο 88 με το 55 και το 55 με το 59. Αλλά φέτος είναι πιο ευδιάκριτα. Εντάξει, μια φορά και οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Αλλά όπως έχω πει, η ομάδα κάνει τη φανέλα και όχι φανέλα την ομάδα. Και κακώς στην Ελλάδα δεν είμαστε και πολύ, ξέρεις, με τις φανέλες. Δηλαδή στο εξωτερικό μία μικρή αλλαγή, η βασική εμφάνιση μιας ομάδας οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους να την αγοράσουν. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο... Δηλαδή ακόμα βλέπω φίλους του ΠΑΟΚ με φανέλα του Φραντζέσκου. Και ούτε καν κνήσια. Φανέλα... Μετά από Ζαφυρίου, Κολοπούρδα βλέπω. Δεν είναι ο Έλληνας φαν το να προμηθεύεται κάθε χρόνο την εμφάνιση. Πιο πιασάρι και είναι αυτή η παλιά, η Πέρσικα μπροστά. Ναι, αυτοί όσοι τις έχουν και είναι και original και όλα, εντάξει, είναι κοιμήλιο. Ναι, ναι. Αλλά γενικότερα δεν τσουλάνε, δηλαδή δεν προχώρησε καλά-καλά και η φανέλα του Μπερμπάντοφ, που κατά κοινή ομολογή ήταν το πιο μεγάλο όνομα που πέρασε ποτέ από τον ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια. Δεν βγάζουν έσοδα οι ομάδες. Έχει μείνει στην ιστορία και το ότι ξέμειναν πόσες χιλιάδες φανέλες του Ριβάλτο στην ΑΕΚ σε μια αποθήκη. Και είχαν ζημία κιόλας. Τέλος πάντων, καλές είναι οι φανέλες, ωραίες είναι. Λίγο περισσότερη φαντασία θα την ήθελα εγώ να σου πω την αλήθεια. Τουλάχιστον σε μία από τις τρεις. Πάντα μας αρέσει η ασπρόμαυρη ριγέ. Τώρα όπως είπες και εσύ, εντάξει, είναι μία μαύρη και μία άσπρη. Λοιπόν, καλή τύχη να φέρω στο ΠΑΟΚ στην πετινή σεζόν. Ωραίο πάντως το βίντεο με το οποίο της παρουσίασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Προπόνηση έχει τελειώσει. Περιμένουμε να δούμε λίγο το τι ακριβώς συνέβη στην προπόνηση. Στην πρώτη τελευταία ουσιαστικά, όπως συνηθίζει ο ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες, προπόνηση αύριο στην 9.30 Ιβρία στις 9.30, 12 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και μετά αναχώρηση. Είδες, πάλι τα έκανες τα κουμάντα σου. Ναι. Και μετά αναχώρηση αεροπορικός για τη Σόφια. Δεν θα γνωριστεί με το Γεώργια Σπαρούχοφ ο ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι. Όπως συνηθίζαμε τα προηγούμενα χρόνια να γίνεται με τα γήπεδα τα εκτός έδρας. Άρα λοιπόν αύριο ολοκληρώνεται η προετοιμασία και ο ΠΑΟΚ πετάει για τη Σόφια τη στιγμή που και οι Βούλγαροι περιμένουν με πολύ ανυπομονησία το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τα δύο μάτς από την Νόβα και τα επόμενα που θα ακολουθήσουν ευχόμαστε να είναι πολλά στα αποκριματικά, να φτάσει ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του δρόμου. Νομίζω έχει κατασταλάξει την ενδεκάδα ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ας περιμένουμε λίγο την ενημέρωση για την προπόνηση για να πούμε και αργότερα και τα πλάνα του Ρουμάνου προπονητή. Γενικότερα υπάρχει μια ηρεμία. Έχει υπάρξει μια ησυχία και στην περίπτωση του Σωτέλδο. Εγώ δεν μαθαίνω ότι έχει κολλήσει διαπραγμάτευση και οι δύο πλευρές έχουν πέσει σε ένα εμπόδιο που δεν μπορούν να το ξεπεράσουν, αλλά όπως κάνει παιχνίδι τακτικής και η Τίκριας, κάνει και ο ΠΑΟΚ. Παραμένει ο παίκτης συμφωνημένος με τον Δικέφαλο, απομένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την Τίκριας. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα που χωρίζει τις δύο ομάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος, όπως έγινε λίγο πολύ και με τον Νάραη, να ενδώσει στις απαιτήσεις του άλλου διαπραγματευτή. Θα δούμε που θα κάτσει πύλια. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος θα έρθει ο Βενεζουελάνος στον ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς και χθες να ερχόταν και σήμερα να έρθει ή αύριο ή προχθές, δεν υπολογίζεται. Για το πρώτο μάτς με τη Λεύση σίγουρα και όπως όλα δείχνουν ούτε για το δεύτερο. Θα έχουμε και την αλλαγή τις επόμενες ώρες στη λίστα της UEFA. Να, ναι. Θα μπει μέσα σε αυτή ο Κάλεν Νάραη. Το ποιος θα βγει δεν ξέρω. Το μυαλό μου πάει στο Μούρκ. Θα δούμε τώρα, μπορεί να κάνει κάποια άλλη επιλογή ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι βέβαιο, το λέγαμε και με τον Κώστα Βασιλόπουλο, ότι θα ταξιδέψει ο Γερμανός στη Σόφια. Τώρα το αν θα αγωνιστεί είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά σίγουρα θα έχει κέρδος με το να μπει στο κλίμα της ομάδας, να ταξιδέψει μαζί της. Άλλωστε μετράει μόνο λίγες μέρες στην Θεσσαλονίκη ο Γερμανός και πρέπει να μπει στο κλίμα της ομάδας και να
καταλάβει και τη φιλοσοφία του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, στη Ρεβάν θα έχει και χώρο και χρόνο ο Γερμανός, που πρόκειται ασφαλώς για έναν ποδοσφαιριστή με αρκετή ποιότητα. Σε γενικές γραμμές ηρεμία, δεν έχει συμβεί κάτι μέχρι στιγμής που να αλλάξει το όλο κλίμα, και περιμένουμε και εμείς και η ομάδα και ο κόσμος και η οικογένεια Σαββίδη και όλοι οι άνθρωποι της ΠΑΕ με μεγάλη απομόνωση το μεταπεριανό παιχνίδι. Δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Διαιτητής θα είναι... Διαιτητής ένας Γάλλος... Ζερεμί Πινάρ, ναι. Ναι. Ελάχιστη προϋπηρεσία, να μην πω μηδενική, στην Ευρώπη. Ένα μάτς περσινό Πετροκούπ Σίβασπορ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κόνφερες, και ένα παιχνίδι τώρα στα κοντά Βουλγαρία Σκόπια 1-1 για το UEFA Nations League. Και πριν από 3 εβδομάδες σφύριξε το Πορτογαλία, συγγνώμη, το Ελλάδα Τουρκία 1-2 στο Αλγέρι, στους μεσογειακούς αγώνες. Έχασε η Εθνική, έπαιξε ο Γιώργος Κούτσιας, τον κόλ της Εθνικής ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης, ο γιος του Γιώργου Γεωργιάδη. Ένα διαιτητής με γύρω στα 50 παιχνίδια στη Λίγκουα, 48 για την ακρίβεια, χωρίς διεθνείς παραστάσεις, αλλά δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο από την UEFA, και μια διοργάνωση που ούτε φέτος θα έχει VAR, και με διαιτητές που, εντάξει, κατά κύριο λόγο είναι... Δεν θα έχει VAR. Δεν θα έχει VAR. Τώρα δεν θα έχει σίγουρα, νομίζω δεν υπάρχει κάποια ένδειξη να αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω στις νοκάουτ φάσεις, αλλά στα αποκριματικά και στους ομίλους δεν έχω μάθει κάτι να διαβάσει ότι σκέφτεται UEFA να βάλει VAR. Την έχουμε πει την ιστορία, να μην ξαναλέμε, δεν έχει καμία λογική. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι ο Γάλλος να τα πάει καλά, εντάξει, δεν θα είναι και... Δεν θα παίξει και μπροστά σε 200.000 κόσμο. 12.000, 13.000 θα είναι οι φίλοι της Λεύσκης. Okay. Να τα πάει καλά, να μην επηρεάσει ούτε στο ελάχιστο την εξέλιξη της αναμέτρησης. Αυτά. Περιμένουμε τα νέα της προπόνησης και γενικότερα να δούμε αν θα μας επιφυλάσσει κάποιο μεταγραφικό νέο η σημερινή μέρα. Αν και καταλαβαίνω ότι το περισσότερο βάρος έχει πέσει εδώ και αρκετά 24 ώρες στο αγωνιστικό. Ναι, έτσι φαίνεται. Τα μεταγραφικά έχουν ηρεμήσει. Το Λουτσέσκο, ναι, έχει συνειδητοποιήσει εδώ και αρκετές μέρες ότι αυτούς τους παίκτες που έχει, με αυτούς θα πορευτεί για τα δύο μαζί με τη Λεύσκη. Είναι δουλειά του Ζωζέ Μπότο να βγάλει μια άκρη με τους Νίγκρες και να δει μήπως σιγά σιγά μπορέσει να αποφορτήσει το ρόστερ, γιατί από αριθμή αυτή την ώρα μπει κάποιος στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 38 ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. 38, θα πει κάποιος, εντάξει, είναι μέσα και ο πέμπτος τερματοφύλακας ο Μάροβιτς. Okay, πάμε 37. Είναι μέσα και ο Νίκα Νινούα. Πάμε 36. Και πάλι όμως ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, αλλά να σκεφτούμε και ότι και ο Νινούα πληρώνεται. Δεν είναι. Παίρνει κάποια χρήματα αξιοσέβαστα. Άρα λοιπόν Νινούα, Μούρκ, Ζαμπά, Τέιλορ, ερωτηματικό Λάμπρου, ο Τζίμας θα φύγει δανεικός, ο νεαρός που πήρε πέσει ο Πάκο τον Αστέρα Τρίπολης. Πρέπει να πέσει ο αριθμός, γιατί το 38 είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Βέβαια. Και καταναλώνονται πόροι από το μπάτζετ που δεν έχουν και αγωνιστικό αντίκρισμα. Και την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα μαζί. Και εγώ και εσύ, αν ήμασταν ο Ιβάν Σαββίδης και μας ζητούσαν παίκτες, θα έλεγα, παιδιά, διώξτε λίγο κάποιον. Εγώ θα να δώσω λεφτά για χρήματα, αλλά να κάνουμε ένα ρόστερ 45 ποδοσφαιριστών. Δεν έχει λογική. Εντάξει. Αυτά είναι ολίγης την ώρα που μιλάμε. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει φυσικά. Έγινε. Ωραία. Από το Ωραία, Αστέριο. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.